Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αποχαιρετούμε σήμερα τη συναγωνίστρια της Δρακογενιάς, την ακριβή μας συντρόφισσα Γιάννα Τρικαλινού. Σελίδες ολόκληρες το βιογραφικό σου στον αγώνα του λαού μας για ελευθεριά, δικαιοσύνη. Για να μπει τέλος στην εκμετάλλευση, μια ζωή δοσμένη στον αγώνα, όπως μας έλεγες και εσύ, μια ζωή αφιερωμένη στην υπόθεση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Ήδη για τη συντρόφισσα μας έχουν ακουστεί, συντρόφισσά μας έχουν ακουστεί τόσα πολλά για τη ζωή της, για την συνεισφορά της στον αγώνα για τη δράση της. Από τα μικρά της χρόνια μέχρι και σήμερα, η συνεισφορά της για να γνωρίσει αυτός ο τόπος καλύτερες μέρες, για να γίνει πράξη ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός και στη χώρα μας, είναι τεράστια και δεν χωρά σε μια σύντομη ομιλία. Μέσα στη φλόγα του αγώνα και της αιαμικής αντίστασης στην κατοχή, στην ηρωική εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, αλλά και η συνεισφορά της ως στέλεχος του κόμματος τόσο στην πολιτική προσφυγιά, αλλά και με την επιστροφή της στη χώρα μας, η συντρόφισσα Γιάννα αποτελεί παράδειγμα γυναικείας μαχήτριας στελέχους του ΚΚΕ. Αποτελεί την τρανή απόδειξη ότι τα ιδανικά του σοσιαλισμού κομμουνισμού, επίσης την απελευθέρωση της κοινωνίας από τα δεσμά της εκμετάλλευσής της, η συμμετοχή στον αγώνα ατσαλώνει απλές γυναίκες του λαού μας και τις κάνει ηρωίδες. Τις κάνει να σπάνε τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής και να παίρνουν επάξια θέση με το όπλο δίπλα στους μαχητές, να αναδεικνύονται σε στελέχη. Ρίχθηκε στη φωτιά της μάχης σε δύσκολες στιγμές. Μπροστά σου δεν ήταν λίγες οι φορές που μπήκαν ανθρώπινα διλήμματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που χρειάστηκε να κάνεις θυσίες για να ακολουθήσεις τα ιδανικά σου. Μα πάντα διάλεγες το δρόμο που ήξερες ότι θα είχε αποτέλεσμα, όχι μόνο για σένα ατομικά και την οικογένειά σου, αλλά για όλη την κοινωνία. Το δρόμο του κομμουνιστή, πιστή στους σκοπούς του κόμματος, βγήκε στο βουνό με τον Δημοκρατικό Στρατό. Παρότι γυναίκα ήσουν πολιτικός επίτροπος με ειδική χρέωση την διαμόρφωση της γυναίκας της υπαίθρου. Δουλειά δύσκολη και απαιτητική. Να πείσεις κοπέλες του χωριού για το δίκιο του αγώνα, να τις στρατολογήσεις, να τις δώσεις να συνειδητοποιήσουν ότι η ελευθεριά από τη σκλαβιά είναι υπόθεση και των γυναικών. Συμμετείχε στην πρώτη πανελλήνια, πανελλαδική συνδιάσκεψη των γυναικών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, μεταφέροντας την πείρα της από τη δράση της στη Νότια Ελλάδα και στις υπόλοιπες συναγωνίστριες. Μέλος του επιλεκτικού τμήματος που έκανε τον ελιγμό με διοικητή τον Χαρίλαο Φλωράκη και πολιτικό επίτροπο τον Νίκο Μπελογιάννη. Και στην πολιτική προσφυγιά παρέμεινε ενεργή από διάφορες κομματικές χρεώσεις, τόσο ως γραμματέας κομματικής οργάνωσης, όσο και ως γραμματέας της Αντιδικτατορικής Επιτροπής και υπεύθυνη της Αντιδικτατορικής Κίνησης εκπατρισμένων γυναικών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα χρεώνεται στη δουλειά των γυναικών και των πολιτικών προσφύγων. Μέχρι και στο τέλος της ζωής σου, μέλος της κομματικής οργάνωσης Βάσης Πάνω και Σεργενής. Το παράδειγμά σου φωτίζει τους νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, τα νέα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ. Σήμερα μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, αλλά ο αγώνας παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ. Σήμερα που ο καπιταλισμός δείχνει το πιο σάπιο πρόσωπό του, εσύ συντρόφισσά μας δείχνει το δρόμο που μπορεί να τελειώσει τα βάσανα της εργατικής τάξης. Το δρόμο που θα δικαιώσει τις θυσίες και τους αγώνες σου. Το δρόμο της πάλης ενάντια στον καπιταλισμό. Το δρόμο της οργανωμένης ζωής και δράσης μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Συντρόφισσα Γιάννα, χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησες, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες και αγκάθια, για να μας φέρεις ψωμί, νερό και τριαντάφυλλα. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Το όνομά σου έχει γραφτεί με κόκκινα γράμματα στο
πάνθεων των ηρώων του λαού μας.